Λεγητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαια ή και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αρίσαν αδίξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένη σαγηνεύσας με τη χάρη του Θεού. Σήμερα εορτάζουμε τον Τίμιο Σταυρό και θυμόμαστε την ασκητική ζωή που πρέπει να κάνουμε, τη ζωή των θλίψεων, οι οποίες είναι είτε με τη θέλησή μας εκούσιες η χάρη του Χριστού, είτε ακούσιες. Ξέρουμε ότι τα Σαββατοκύριακα καταλύουμε λάδι, τη Μεγάλη Σαρακοστή και θαλασσινά, αλλά σήμερα ειδικά επειδή είναι αυτή η μνήμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, καταλύουμε μόνο λάδι. Το λέγω αυτό έτσι προς γνώση και υπενθύμηση, κάποιοι ίσως το γνωρίζετε. Σήμερα λοιπόν θα πούμε για τις θλίψεις. Ο Σταυρός μας θυμίζει τις δοκιμασίες, οι οποίες δεν είναι τίποτα άλλο παρά μία επίσκεψη Θεού στον άνθρωπο. Με βάση τους Αγίους Πατέρες λοιπόν, θα δούμε, και με βάση πρωτίστως βέβαια την Αγία Γραφή, θα δούμε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι και πόσο χαροποιό είναι το να έχουμε θλίψεις και δοκιμασίες. Γιατί ακριβώς αυτές είναι η απόδειξη ότι ο Θεός μας αγαπάει. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος, «Μακάριος ανήρ ως υπομένει πειρασμόν». Είναι μακάριος αυτός ο άνθρωπος ο οποίος καρτερικά υπομένει με πίστη στο Θεό τη δοκιμασία των θλίψεων, τους διάφορους πειρασμούς. «Ότι δόκιμος γενόμενος λείψεται το στέφανο της ζωής». Γιατί λέγει έτσι, αυτός ο άνθρωπος αναδεικνύεται δόκιμος, εκλεκτός δηλαδή και δοκιμασμένος, δηλαδή πάνω στα πράγματα πλέον και όχι μόνο θεωρητικά, αποδεικνύεται χριστιανός. Γιατί ακριβώς αυτός είναι ο χριστιανός ο οποίος μιμείται τον Χριστό, ο οποίος υπέφερε τα πάνδυνα περισσότερο από όλους τους ανθρώπους, εσχήνης καταφρονήσας, αφού καταφρόνησε την τροπή και δέχτηκε να διασυρθεί δημόσια επάνω στο Σταυρό. Έτσι και ο χριστιανός οφείλει με υπομονή να δέχεται τις όποιες θλίψεις και δοκιμασίες. Γιατί έτσι γίνεται πραγματικά δοκιμασμένος, δόκιμος ενώπιον του Θεού, αλλά και απέναντι στους ανθρώπους. Και αυτός θα λάβει το στέφανο της ζωής, λέει ο Άγιος Ιάκωβος. Αυτός λείψεται το στέφανο της ζωής, όν επιγγείλατο ο Κύριος της αγαπός είναι αυτόν, ο οποίος θα λάβει ως αμοιβή του το ένδοξο στεφάνι της αιωνίου ζωής, το οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν. Δοκιμασίες είναι, όπως είπαμε και άλλοτε, αφενός μεν αυτά που υφιστάμεθα, επειδή είμαστε χριστιανοί, επειδή θέλουμε να πιστεύουμε στον Χριστό, να τηρούμε τις Άγιες Εντολές Του, να εκκλησιαζόμαστε, να κοινωνούμε, να νηστεύουμε, να μην λέμε ψέματα, να μην υποτασσόμαστε στους άνομους νόμους της πολιτείας και της κοινωνίας που είναι αντίθετοι με τους νόμους του Χριστού. Αυτό οπωσδήποτε θα μας φέρει σε σύγκρουση
με τους ανθρώπους του κόσμου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην συγκρουστούμε, δηλαδή να μην αρέσουμε στους ανθρώπους του κόσμου, τους ανθρώπους που δεν θέλουν να τηρήσουν τον νόμο του Θεού, στους ανθρώπους που θέλουν να εξαπατούν και θέλουν να βάλουν και εμάς μέσα στο παιχνίδι τους, να εξαπατούμε και εμείς, να λέμε και εμείς ψέματα, οι εργοδότες ας πούμε, ή ακόμα και το ίδιο το κράτος, να συμπράττουμε σε άνομους νόμους και να χειροκροτούμε αμαρτίες. Αυτό όμως δεν επιτρέπεται ο χριστιανός να το κάνει. Οι πρώτοι χριστιανοί καταδιώκονταν γιατί το κράτος τους υποχρέωνε να ειδωλολατρήσουν, να προσφέρουν θυσίες στα αγάλματα, στο άγαλμα του αυτοκράτορας, ο οποίος θεωρείται Θεός. Ο χριστιανός σε καμιά περίπτωση δεν τηρεί αυτούς τους άνομους νόμους. Γι' αυτό και διώκεται, και πάντα θα διώκεται ο αληθινός χριστιανός. Και είναι κριτήριο του αληθινού χριστιανού το ότι έχει διωγμό. Κριτήριο ή μάλλον απόδειξη του ότι κάποιος δεν είναι χριστιανός είναι το ότι δεν διώκεται. Ο νερόβραστος, έτσι, αυτός που συμβιβάζεται, ο εκοσμικευμένος χριστιανός, τα βολεύει και με τους κοσμικούς ανθρώπους και με τους ανθρώπους του ψέματος, της απάτης, του διαβόλου. Δηλαδή, τι θα πει τα βολεύει, κάνει τις ίδιες αμαρτίες ή περίπου τις ίδιες και έτσι τα έχει καλά και με αυτούς και νομίζει τα έχει καλά και με το Θεό. Αλλά βέβαια δεν είναι αυτό δυνατόν. Γιατί δεν μπορείς να δουλεύεις σε δύο κυρίους. Δόκιμος λοιπόν είναι αυτός ο οποίος υπομένει τον πειρασμό, επειδή είναι χριστιανός, υπομένει κάθε χριστιανό, κάθε πειρασμό ως χριστιανός, επειδή ακριβώς είναι χριστιανός, αλλά και κάθε άλλο πειρασμό που θα του φέρει ο Κύριος, μια ασθένεια, μια δοκιμασία στην οικογένειά του, ενδεχομένως στο επάγγελμά του, στην εργασία του. Και ο ίδιος βέβαια αναδέχεται, αναλαμβάνει δηλαδή κόπους και πόνους και θλίψεις, εκούσιους πλέον τώρα, κάνοντας επακοή στην Αγία μας Εκκλησία, όπως είναι ο κόπος της νηστείας, όπως είναι ο κόπος της αγρυπνίας ή της προσευχής ή των μετανιών. Αυτά είναι οι εκούσιες θλίψεις που πολύ αρέσουν στο Θεό όταν γίνονται για το Θεό. Και τότε θα έρθει και η αμοιβή, το στεφάνι της αιωνίου ζωής, το οποίο υποσχέθηκε ο Κύριος σε εκείνους που τον αγαπούν. Και ποιος είναι που τον αγαπάει, λέει ο Κύριος, αυτός που έχει τις εντολές μου και τις τηρεί. Όποιος σήμερα τηρεί τις εντολές του Θεού, είναι ανεπιθύμητος από τους πολλούς. Είναι αποβληταίος. Είναι αποδιοπομπαίος. Και σε λίγο ίσως να αντιμετωπίζει και το ενδεχόμενο να φυλακιστεί και ακόμα ίσως και αργότερα δεν ξέρουμε να κινδυνεύει και η ζωή του. Όταν μας συμβαίνουν κάποιοι πειρασμοί, οι οποίοι όμως δεν είναι πειρασμοί να πούμε προς ωφέλεια και στους οποίους οι οποίοι έρχονται απ' έξω, όπως είπαμε, οι διάφορες θλίψεις από τους εχθρούς του Χριστού προς τους χριστιανούς ή οι εκούσιες θλίψεις και δοκιμασίες που βάζει ο ίδιος ο χριστιανός στον εαυτό του χάρη του Χριστού ή ακόμα αυτές οι ακούσιες οι εξωτερικές, αλλά είναι πειρασμοί στους οποίους μπαίνει ο ίδιος ο άνθρωπος. Είναι ο ίδιος αιτία όταν βάζει τον εαυτό του, ας πούμε, να βλέπει ο άνθρωπος βρώμικα πράγματα στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο. Αυτός ο άνθρωπος πειράζει ο ίδιος τον εαυτό του, βάζει ο ίδιος τον εαυτό του σε πειρασμό, σε δοκιμασία και μετά βέβαια και σε υποδούλωση στο σατανά. Οπότε ο σατανάς βέβαια ποτέ δεν θα του κάνει καλό, μόνο κακό. Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να πει ότι με πειράζει ο Θεός, αλλά μόνος του πειράζεται. Μη δεις πειραζόμενος, λέει ο Άγιος Ιάκωβος, λεγέτο ότι από Θεού πειράζομαι. Ο γάρ Θεός απείραστος εστί κακόν. Ο Θεός δεν πειράζει κανέναν στο κακό για να αμαρτήσει. Κανένας δεν αναγκάζεται από το Θεό για να αμαρτήσει. Αν είναι δυνατόν, ο Θεός μόνο καλό κάνει. Ο ίδιος πειράζεται ο άνθρωπος υπό της ιδίας επιθυμίας, εξελκόμενος και δελεαζόμενος. Ο ίδιος ο άνθρωπος λοιπόν
βάζει τον εαυτό του σε πειρασμό και τότε βέβαια δεν φταίει ο Θεός, ούτε ο άλλος άνθρωπος, ο ίδιος άνθρωπος φταίει. Να προσέχουμε λοιπόν πάρα πολύ να μην βάζουμε μόνοι μας τον εαυτό μας σε πειρασμό. Και αυτή την έννοια έχει και η αίτηση εις το Πάτερ ημών που λέμε «Μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών». Μη μας αφήσεις Κύριε δηλαδή να μπούμε σε αυτούς τους πειρασμούς, που, τους εκούσιους, τους κακούς όμως, προς το κακό. Γιατί έχουμε και εκούσιους προς το καλό, όπως είπαμε είναι η νηστεία, η αγρυπνία, η προσευχή. Οι εκούσιοι προς το κακό, οι οποίοι συνδέονται όχι με την οδύνη, όπως με τον πόνο δηλαδή και τον κόπο, όπως είναι η νηστεία και η αγρυπνία, αλλά συνδέονται με την ειδονή, όπως είναι τα αχαλήνωτα μάτια, όπως είπαμε, ή ο αχαλήνωτος στόμαχος, έτσι, η αχαλήνωτη κοιλία, ή η αχαλήνωτη γλώσσα. Τότε ο άνθρωπος πειράζει ο ίδιος τον εαυτό του προς το κακό. Και τότε βέβαια έρχεται φοβερή τιμωρία από το Θεό. Οφείλουμε να κάνουμε υπομονή στους πειρασμούς, γιατί έτσι καθαριζόμαστε, λέει ο Άγιος Σημεών ο Μεταφραστής. Όπως ένα ρούχο που μολύθηκε σε βάθος από λάσπη και ακαθαρσίες, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να καθαριστεί παρά με πολύ νερό και πολλές πιέσεις, έτσι και ο χιτώνας της ψυχής που μολύθηκε από το βούρκο της αμαρτίας και της ακαθαρσίας των αμαρτωλών παθών, δεν μπορεί να καθαριστεί αλλιώς παρά μόνο με πολλά δάκρυα και υπομονή στους πειρασμούς. Έτσι εδώ μιλάει ο Άγιος για τους πειρασμούς, όχι τους εκούσιους, τους κακούς, στους οποίους μπαίνουμε μόνοι μας από φιλιδονία, αλλά στους άλλους πειρασμούς για τους οποίους αναφερθήκαμε. Η ψυχή που πιάστηκε στα δεσμά του έρωτα του Θεού, για τίποτε, λέει ο Άγιος Σημεών ο Μεταφραστής, δεν νομίζει τις λήψεις. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο θείο έρωτα, τότε δεν λογαριάζει για τίποτε τις δοκιμασίες για τον Χριστό. Έτσι όπως στα ανθρώπινα βλέπετε ένας άνθρωπος που αγαπάει ένα άλλο πρόσωπο, είναι έτοιμος να δώσει τα πάντα, να κάνει τα πάντα για αυτό το πρόσωπο. Και δεν λογαριάζει τίποτε, καμιά θλίψη. Μπορεί να κάνει τα πάντα. Πολύ περισσότερο τον άνθρωπο φτάσει να αγαπήσει έτσι το Θεό. Τα λυπηρά για αυτή την ψυχή που έχει το θείο έρωτα είναι τρυφή, είναι γλέντι και χαίρεται στην κακοπάθεια. Και όταν δεν δοκιμάζει καμία θλίψη για χάρη του ερωμένου της, αυτή η ψυχή τότε πιστεύει ότι πάσχει περισσότερο και αποφεύγει την άνεση σαν την κόλαση. Γιατί επιτρέπει ο Θεός τις λήψεις, τις δοκιμασίες? Τι λέει ο Άγιος Ισάκος Ήρος? Για να τον πλησιάσουμε με τις προσευχές και την ταπείνωση και να μην πάθουμε ό,τι έπαθε ο Σατανάς. Γιατί πώς αλλιώς θα γνώριζες ότι ο Κύριος προνοεί και νοιάζεται για σένα με αγάπη και σε φροντίζει, αν δεν έρχονταν κατά πάνω σου οι θλίψεις? Διότι κυρίως με τον πόνο και τη θλίψη είναι δυνατόν να πληθυνθεί η αγάπη του Θεού στην ψυχή σου και να τη γεμίσει. Έτσι, υπάρχουν οι θλίψεις, οι δοκιμασίες, οι πειρασμοί, και όταν ο άνθρωπος αφαιθεί στο Θεό με την προσευχή, με την ταπείνωση, με την εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, βλέπουμε θαυμαστά πράγματα, θαυμαστές λύσεις των πειρασμών και των δοκιμασιών. Και τότε ακόμα περισσότερο στερεώνεται ο άνθρωπος, στερεώνεται η ψυχή στην πίστη στο Θεό και στην αγάπη του Θεού. Βλέπουμε όλοι οι Άγιοι πέρασαν με πάρα πολλές θλίψεις στη ζωή τους. Ο Άγιος Δαβίδ, ο βασιλέας και προφήτης, πριν γίνει βασιλέας, ενώ είχε χρηστεί από τον Σαμουήλ, πέρασε 18 ολόκληρα χρόνια μέσα στις θλίψεις και στις δοκιμασίες, στους διωγμούς, στον κίνδυνο να θανατωθεί από τον Σαούλ, τον βασιλέα τότε. Με μύριες ταλαιπωρίες τον οδήγησε ο Θεός στο αξίωμα αυτό του βασιλέως. Μέσα από τις λήψεις οριμάζει ο άνθρωπος
καταρτίζεται και μαθαίνει να εμπιστεύεται το Θεό, να αγαπά το Θεό. Γι' αυτό λέει ο Άγιος, με τον πόνο και τη θλίψη πληθύνεται η αγάπη του Θεού στην ψυχή του ανθρώπου. Αρκεί βέβαια να τις δεχόμαστε αυτές με ευγνωμοσύνη, με δοξολογία, ως επίσκεψη Θεού. Κάθε δοκιμασία που επέρχεται εκ μέρους του Θεού σε μας, λέγει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, γίνεται για τέσσερις λόγους. Πρώτον, για δοκιμή της υπομονής μας, να φανεί αν έχουμε υπομονή, η οποία είναι αναγκαιοτάτη για τη σωτηρία μας, όπως λέει ο Κύριος, «Εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών». Με την υπομονή θα σώσετε τις ψυχές σας. Δοκιμάζεται λοιπόν η υπομονή μας στις θλίψεις. Δεύτερον, έρχεται η θλίψη για τις αμαρτίες μας, για να καθαριστούμε από τα πάθη και να ξεχρεώσουμε. Τρίτον, για την υπερηφάνειά μας, η οποία είναι η κορυφαία αμαρτία, ο κορυφαίος ρήπος που έχουμε. Και ο άνθρωπος, αν δεν ταπεινωθεί, δεν μπορεί να σωθεί, αν δεν αποβάλει την υπερηφάνεια. Οι θλίψεις, οι δοκιμασίες ταπεινώνουν τον άνθρωπο. Ταπεινώνουν και το σώμα, ταπεινώνουν και την ψυχή. Και έτσι φεύγει η υπερηφάνεια. Και η τέταρτη αιτία είναι για να προκόψουμε περισσότερο και να μάθουμε την ταπείνωση μαζί με την επίγνωση της ασθένειάς μας. Να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε τίποτε, ότι είμαστε ένα μηδέν. Ένα αδύναμο, πολύ αδύναμο πλάσμα είμαστε. Και μαθαίνουμε αυτή την αλήθεια μέσα από τις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Και απ' την άλλη μαθαίνουμε και την ακαταμάχητη δύναμη του Σωτήρα μας Χριστού, ο οποίος θα μας τα παρεμβαίνει όταν πρέπει και μας λυτρώνει από τις όποιες θλίψεις και δοκιμασίες. Πρέπει να ξέρεις όμως, λέει ο Άγιος Ισάκ, ότι θα έχεις πειρασμούς κατά το μέγεθος της Θείας Χάριτος που σου δόθηκε. Έλεγε ένας πρώην παπικός, κακώς τους λέμε Ρωμακαθολικούς, Ρωμαίος και Καθολικός, είναι Ορθόδοξος, είναι Ρωμιός και ανήκει στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Παπικούς πρέπει να τους λέμε, οι παπιστές, οι οπαδούς του Πάπα δηλαδή. Αυτός λοιπόν βαστίστηκε Ορθόδοξος και τι ομολογούσε ο άνθρωπος, ότι όσο ήταν στην αίρεση δεν είχε κανένα πειρασμό, όλα του πήγαν πολύ καλά στη ζωή του. Όταν βαστίστηκε είχε πλήθος πειρασμούς. Γιατί, το λέει εδώ ο Βασισάκ, σύμφωνα με το μέγεθος της Θείας Χάρης που σου δόθηκε έρχονται και οι πειρασμοί. Επειδή πήρε την πολύ μεγάλη χάρη, δεν υπάρχει πιο μεγάλη, από τη χάρη του βαφτίσματος και του Αγίου Χρίσματος, ήρθαν οι πειρασμοί. Θα πει κανείς να μην παίρνουμε τη χάρη. Όχι, βεβαίως πρέπει να την πάρουμε. Γιατί χωρίς τη χάρη δεν μπορούμε να σωθούμε. Αλλά να περιμένουμε και πειρασμούς. Και ανάλογα με το μέγεθος των μεγάλων θλίψεων που σου στέλνει η πρόνοια του Θεού, καταλαβαίνεις πόση τιμή σου κάνει η μεγαλοσύνη του. Κοιτάξτε εδώ ένα φοβερό που λέει ο Αμπάς Ισάκ. Οι θλίψεις είναι τιμή. Τιμάει ο Θεός αυτούς που τους δίνει θλίψεις. Και αλλού πάλι λέει ο Λόγος του Θεού ότι όν αγαπάει Κύριος παιδεύει. Εδώ λέει τιμάει. Γιατί? Γιατί ακριβώς ο Θεός ασχολείται με εσένα, τον οτιδανό, το μηδέν. Ασχολείται, σου στέλνει θλίψεις, δοκιμασίες για να καταρτιστείς και να προχωρήσεις πνευματικά και να σωθείς. Αποδεικνύοντας ότι σε αγαπάει. Αυτό δεν είναι χαροποιό γεγονός. Δεν είναι απόδειξη ότι ο Θεός σε τιμά. Και σε θεωρεί γνήσιο παιδί του και όχι νόθο. Γιατί αν ήσουν ανόθο παιδί, δεν είχες καλή προαίρεση, δεν είχες την επιθυμία να σωθείς, δεν θα ασχολιόταν μαζί σου, δεν θα σου φέρνε θλίψεις και δοκιμασίες, γιατί όπως είπα, μέσω των θλίψεων προοδεύει ο άνθρωπος και σώζεται. Ανάλογα λοιπόν με το μέγεθος των θλίψεων είναι και το μέγεθος της τιμής που σου κάνει ο Θεός. Όσο λοιπόν πιο μεγάλες θλίψεις έχεις, τόσο να νιώθεις πιο τιμημένος και ένδοξος από το Θεό. Γιατί ανάλογα με τη λύπη που δοκιμάζεις είναι και η παρηγοριά που δέχεσαι και να περιμένεις ανάλογα με τις θλίψεις να έχεις και τις ανάλογες παρηγοριές.
Γι' αυτό και οι μεγάλες χαρές, τα μεγάλα χαρίσματα τα δίνει ο Θεός αυτούς οι οποίοι περνούν μεγάλες λήψεις και δοκιμασίες και κάνουν υπομονή. Είπαμε για τον Δαβίδ που έκανε 18 ολόκληρα χρόνια υπομονή, διωκόμενος της ερήμους, κινδυνεύοντας τη ζωή του, και έτσι αξιώθηκε του βασιλικού αξιώματος και όχι μόνο, και έγινε και προφήτης μέγας. Κατά το μέτρο της ταπεινοφροσύνης, λέει πάλι ο Αββάς Ακουσίρος, σου δίνει ο Θεός και τη δύναμη να υπομένεις τις συμφορές σου. Έτσι, η υπομονή πάει μαζί με την ταπείνωση, με το ταπεινό φρόνημα. Θέλεις να έχεις υπομονή στις λήψεις, καλλιέργησε το ταπεινό φρόνημα. Μην φρονήσεις ψηλά για τον εαυτό σου. Μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου. Να λες είμαι ένα τίποτα. Οπότε το τίποτα υπομένει τα πάντα. Όπως το χώμα δέχεται όλοι να το πατούν. Θα πεις δεν είμαι χώμα. Αφού είμαι χώμα, καλά κάνουν όλοι και με πατάνε. Με αυτό τη σκέψη, την ταπεινή, μπορείς να υπομείνεις τα πάντα. Και κατά το μέτρο της υπομονής σου, το βάρος των θλίψεών σου γίνεται ελαφρό. Και έτσι παρηγοριέσαι. Όσο υπομένεις, τόσο και οι θλίψεις ελαφραίνουν και η παρηγορία αυξάνει. Βλέπετε, όλα είναι αλληλένδετα. Ταπεινό φρόνημα συνεπάγεται υπομονή. Η υπομονή συνεπάγεται ελάφρυνση των θλίψεων και παρηγοριά. Και όσο παρηγοριέσαι, τόσο η αγάπη σου προς τον Θεό αυξάνει. Και από αυτή την παρηγοριά που είναι θεϊκή, μετά οδηγήσεις στο να αγαπήσεις τον Θεό όλο και περισσότερο, ο οποίος σου δίνει αυτές τις τόσο ωραίες καταστάσεις, την παρηγοριά. Και όσο αγαπάς τον Θεό, τόσο μεγαλώνει η χαρά που σου χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε πως όλα συνδέονται. Από την ταπεινοφροσύνη φτάνεις στην αληθινή χαρά. Γι' αυτό οι Άγιοι είχαν τρελή χαρά, πραγματική χαρά, αδιατάρακτη χαρά, σταθερή χαρά. Δεν είχαν ποτέ τη χαρά τους. Γιατί ακριβώς είχαν ταπείνωση. Και η ταπείνωση τους έδινε όλα αυτά που είπαμε, αυτή την ωραία σειρά. Τους έδινε υπομονή στις θλίψεις και η υπομονή τους έδινε ελάφρυνση των θλίψεων και παρηγοριά. Και η παρηγοριά επιπλέον αγάπη στο Θεό. Και η επιπλέον αγάπη φέρνει και τη χαρά. Τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Ο έσπλαχνος πατέρας μας, θέλοντας να βγάλει σε καλό τους πειρασμούς των πραγματικών του παιδιών, λέει ο Αββάς Ισαάκ, δεν τους παίρνει τους πειρασμούς, παρά τους δίνει τη δύναμη να τους υπομείνουν. Γιατί οι πειρασμοί, είπαμε, είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να προοδεύει πνευματικά. Είναι ευλογία ο πειρασμός, ο όποιος πειρασμός. Εκτός βέβαια, είπαμε, από αυτούς που μόνοι μας από φιλιδονία ρίχνουμε τον εαυτό μας. Όλα τα άλλα παρέρχονται απ' έξω, από τον Θεό ή από άλλους ανθρώπους, κατά παραχώρηση βέβαια πάντα του Θεού. Όλα αυτά είναι αγαθά. Και ο Θεός δεν μας τις παίρνει, τις λήψεις αυτές, γιατί ξέρει ότι μας ωφελούν πάρα πολύ. Αλλά μας δίνει τη δύναμη να τους υπομείνουμε. Τρεις φορές παρακάλεσε ο Απόστολος Παύλος τον Κύριο και του είπε να μου πάρει αυτόν τον πειρασμό, το σκόλοπα της σαρκός, αυτό το αγκάθι που είχε. Και ο Άγιος Ιωάννης του μας λέει ότι αυτό το αγκάθι ήταν οι δυσκολίες που του έφεραν διάφορα πρόσωπα στην ιεραποστολική του δράση. Έτσι, πάρα πολλοί άνθρωποι αντιστεκόντουσαν, αμφισβητούσαν τον Απόστολο Παύλο, του λέγανε δεν είσαι Απόστολος, αμφισβητούσαν το αποστολικό του αξίωμα. Και άλλα διάφορα. Τον συκοφαντούσαν και λοιπά. Λοιπόν, και ο Απόστολος επέφερε από αυτό. Λέει, μου δόθηκε σκόλοπα στη σαρκή, αλλά καταλάβαινε ότι αυτό μου δόθηκε, λέγε, για να μην υπεραίρομαι, για να μην υπερηφανεύομαι. Παρακάλεσε τρεις φορές τον Κύριο και μου είπε, όχι, σου αρκεί η χάρη μου. Πήρες δύναμη. Με τη δύναμη αυτή που πήρες από μένα θα υπομείνεις τον πειρασμό. Γιατί η δύναμή μου εν ασθενεία τελειούται. Ο Χριστός θέλει τους δικούς του να είναι σε αδυναμία κοσμική και μέσα σε αυτή την αδυναμία να φανερώνει τη δύναμη του Χριστού. Όλα αυτά τα αγαθά
την παρηγοριά, την αγάπη, τη χαρά, για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, τα δέχονται οι αγωνιστές, λέει ο Βάσης Άκος Ήρος, ως καρπό της υπομονής, της υπομονής της λήψης, για να φτάσουν οι ψυχές τους στην τελειότητα. Βλέπετε, χωρίς λήψεις δεν φτάνουμε στη χαρά. Όπως τα φάρμακα που παίρνουμε καθαρίζουν το σώμα μας από τα νοσογόνα μικρόβια, έτσι οι σφοδρές λήψεις καθαρίζουν την καρδιά μας από τις πονηρές ενθυμίσεις και πράξεις, λέει πάλι ο Βάσης Άκος Ήρος. Είναι ένας τρόπος κάθαρσης που παραχωρεί ο Θεός, οι θλίψεις και οι δοκιμασίες. Απαλλασσόμαστε από τους πονηρούς, από τις πονηρές μνήμες και πράξεις. Και πάλι λέει, όπως τα μικρά παιδιά τρομάζουν από τα φοβερά θεάματα, έτσι τα τρομακτικά, και τρέχουν και πιάνονται από τα φορέματα των γονέων τους και ζητούν την βοήθειά τους, έτσι και η ψυχή. Όσο στενοχωριέται και θλίβεται από το φόβο των πειρασμών, προστρέχει και κολλάει στο Θεό και τον παρακαλεί με κατάπαυσης δεήσεις. Και όσο οι πειρασμοί πέφτουν επάνω της ο ένας μετά τον άλλο, τόσο παρακαλεί, τόσο και παρακαλεί περισσότερο. Αλλά όταν σταματήσουν και ξαναβρει την ανάπαυσή της, συνήθως χάνει την επαφή της, την επαφή της με την πραγματικότητα και απομακρύνεται από το Θεό. Έτσι πολλές φορές το έχουμε δει αυτό το εντός αγωγικών έργο, θα λέγαμε, στην ιστορία των ανθρώπων. Βλέπουμε στην ιστορία των Εβραίων, όταν ήταν σε θλίψεις, σε δοκιμασίες, σε σκλαβιά εθνική, σε υποδούλωση, τότε κατέφευγαν στο Θεό, μετανοούσαν, διορθώνονταν και ο Θεός τους ανέδειξε ένα πρόσωπο, έναν κριτή που έπαινε μπροστά και τους ελευθέρωνε. Όταν είχαν καλοπέραση, δεν ήταν σκλάβοι, είχαν ευημερία, τότε ξεχνιώτησαν, ξέχναγαν τον Θεό, έπεφταν στην δολατρία και στην αμαρτία, την ποικίλη, και τότε πάλι ο Θεός παραχωρούσε να σκλαβωθούν, να τα λεποριθούν, έτσι ώστε να βρουν πάλι τον αληθινό εαυτό τους και τον Θεό. Να γνωρίζεις, λέει ο Βάσης Άκο, ότι χωρίς πειρασμούς βρίσκεσαι μακριά από τον δρόμο του Θεού. Είναι φοβερή κουβέντα αυτή, ε? Αν δεν έχεις πειρασμούς, δεν είσαι μέσα στον δρόμο του Θεού, είσαι μακριά. Επίσης γνώριζε ότι όταν δεν μένεις απαθής στις θλίψεις που επιτρέπει στη ζωή σου η φιλανθρωπία του Θεού, τότε ζει μέσα σου ο κόσμος πολύ περισσότερο από τον πόθο του Χριστού. Νικάει μέσα σου το κοσμικό κομμάτι, γιατί δεν είσαι απαθής της λήψης που επιτρέπει στη ζωή σου την ανθρωπία του Θεού. Έχεις ακόμα πολύ κοσμικό φρόνημα. Έχεις πολύ φιλαυτία. Θέλεις την άνεση και την καλοπέραση του σώματος, της σάρκας. Γι' αυτό και δεν αρέσκεσαι στις λήψεις που σου δίνει ο Θεός. Περισσότερο θέλεις τον κόσμο παρά τον Θεό. Μην αποφεύγεις λοιπόν τις λήψεις, διότι βοηθούμενος από αυτές μαθαίνεις καλά την αλήθεια και την αγάπη του Θεού. Και μη φοβηθείς τους πειρασμούς, διότι μέσα σε αυτούς βρίσκεις θησαυρό. Να προσεύχεσαι να μην εισέλθεις στους ψυχικούς πειρασμούς, λέει ο Βάσης Άκο. Δηλαδή στους πειρασμούς που έχουν σχέση με την απελπισία, με την απόγνωση, με την αυτοκτονία. Αυτή είναι φοβερή ψυχική πειρασμή. Όσο για τους σωματικούς, να ετοιμάζεσαι να τους αντιμετωπίσεις με όλη τη δύναμή σου, γιατί χωρίς αυτούς δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Θεό. Μια ασθένεια, μια οποιαδήποτε σωματική κακοπάθεια, χάρη του Χριστού. Μέσα σε αυτούς εμπεριέχεται η Θεία Ανάπαυση, ενώ όποιος τους αποφεύγει, αποφεύγει την αρετή. Αποφεύγεις την νηστεία, αποφεύγεις την αρετή. Αποφεύγεις την αγρυπνία, την προσευχή, τις μετάνοιες, αποφεύγεις την αρετή, αποφεύγεις τον Θεό. Σε εκείνους που έχουν δυνατούς πειρασμούς, μέλει ο Θεός να δώσει σοφία, να δώσει σοφία και τη χάρη Του. Ο πειρασμός ωφελεί όλους τους ανθρώπους. Όπως τα φάρμακα που παίρνουμε καθαρίζουν
το σώμα μας από τα νοσογόνα μικρόβια και έτσι και οι σφοδρές θλίψεις καθαρίζουν την καρδιά μας από τις πονηρές ενθυμίσεις και πράξεις. Εάν ο πειρασμός ωφέλησε τον Παύλο, τον Απόστολο Παύλο, κανένας πια δεν μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι ανώφελος, αλλά και όλος ο κόσμος που δεν θέλει να υποφεληθεί από τους πειρασμούς και τις θλίψεις για τη σωτηρία του, θα δώσει λόγο στο Θεό. Γιατί ο Θεός μας επισκέπτεται μέσω των θλίψεων και είναι μεγάλη αχαριστία να έρχεται ο Θεός στο σπίτι σου και να εσύ να του κλείνεις την πόρτα και να λες «Δεν σε θέλω». Κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει την αδυναμία του, λέει πάλι ο Βασάκ, αν δεν πέσει σε ψυχικούς και σωματικούς πειρασμούς. Τότε προσεύχεται και συντρίβεται και ταπεινώνεται. Τότε βλέπει αληθινά ποιος είναι. Χωρίς πειρασμούς είναι αδύνατο να αποκτήσεις παρησία στο Θεό και να μάθεις τη σοφία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και ούτε φανερώνεται η Θεία Πρόνοια. Κι έτσι δεν θα μπορέσει να στερεωθεί μέσα σου ο θεϊκός πόθος. Προτού έρθουν οι πειρασμοί, ο άνθρωπος προσεύχεται στο Θεό σαν ξένος. Από τότε όμως που θα εισέλθει σε πειρασμούς για την αγάπη του Θεού και δεν αλλάξει γνώμη, έχει το Θεό κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένο απέναντί του. Και ο Θεός τον λογαριάζει για γνήσιο φίλο του. Διότι πολέμησε και νίκησε τον εχθρό του για να εκπληρώσει το θέλημα του Θεού. Οι άνθρωποι που αγωνίζονται πνευματικά και αναδέχονται θλίψεις και δοκιμασίες χάρη του Χριστού, αυτοί έχουν το Θεό, λέει ο Παπάς Ισάκ, υποχρεωμένο απέναντί τους. Και ο Θεός τους λογαριάζει για γνήσιους φίλους του. Όσοι νεκρώθηκαν για τον κόσμο, αυτοί υπομένουν τους πειρασμούς και τα δυσάρεστα με χαρά. Ενώ αυτοί που ζουν κοσμικά δεν έχουν τη δύναμη να υποφέρουν την αδικία. Αυτοί ίνι κιούνται από την κοινοδοξία τους και οργίζονται και ταράσσονται, φερόμενοι με τρόπο παράλογο ή κυριεύονται από τη λύπη και την απόγνωση. Βλέπετε, αν κανείς δεν έχει νεκρωθεί ως προς τον κόσμο, δηλαδή ως προς το τι θα πει ο κόσμος και ως προς την φιλιδονία και την φιλαργυρία, αυτά είναι τα ιδανικά του κόσμου, η καινοδοξία, φιλοδοξία, τι θα πει ο κόσμος για μας, πώς μας βλέπει, μας εκτιμά, μας αποδέχεται, αν έχουμε ειδονές της σαρκός, αν έχουμε χρήματα και πλούτο, αυτά είναι τα στοιχεία του κόσμου. Όποιος δεν έχει νεκρωθεί ως προς αυτά, αλλά τα κυνηγάει, τα λογαριάζει, τα εκτιμάει, αυτός δεν μπορεί να υπομείνει τους διάφορους πειρασμούς. Και μάλιστα να τους υπομείνει όπως πρέπει, δηλαδή με χαρά, με ευγνωμοσύνη στο Θεό. Δεν μπορεί να υπομείνει μια αδικία. Νικέται από την καινοδοξία. Και λέει, τι τώρα θα με περάσουν εμένα ανόητο. Να με πιάνει ο άλλος, όπως λέμε, κότσο, να με κοροϊδεύει, να με εκμεταλλεύεται. Τι θα λένε οι άνθρωποι για μένα. Νικέται από την καινοδοξία και οργίζεται και ταράζεται και φέρεται με τρόπο πανάλογο ή κάνει το άλλο, πέφτει στη λύπη και στην απόγνωση. Και λέει, δεν με αγαπάει κανένας, είμαι ένα τίποτα, είμαι ένας άχρηστος και ο άνθρωπος αυτός βέβαια χριστεύεται μετά. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι ό,τι δίνει ο Θεός, όποια θλίψη και δοκιμασία, τη δίνει για το καλό μας. Ο Θεός δεν παραχωρεί πειρασμό, λέει ο Βασισάκ, ο Σύρος πείνας, σωματικών ασθενειών, αλλά και φοβερών οπτασιών, εκτός του συμφέροντός σου. Κάτι δηλαδή που δεν είναι για το συμφέρον σου, δεν θα στο δώσει ο Θεός. Ο Θεός ό,τι μας δίνει είναι για το καλό μας. Λέει πάλι ο Βασισάκ, αφού λέμε ότι ο Θεός είναι πολύ έλεος και πολύ έσπλαχνος, για ποιο λόγο στις λύψεις μας, ενώ τον παρακαλούμε συνέχεια στις προσευχές μας, δεν μας ακούει, αλλά παραβλέπει τη δέησή μας. Και την απάντηση τη βρίσκουμε στον προφήτη Ισαΐα. 59 κεφάλαιο, 1 στίχος. Τι λέει εκεί, δεν είναι κοντό το χέρι του Κυρίου, ώστε να μην φτάνει να σας σώσει. Ούτε είναι βαρύκος, ώστε να μην σας ακούει. Αλλά είναι οι αμαρτίες σας που έκανε το Θεό να μην σας ακούει. Να ποια είναι η απάντηση. Άρα πολλοί άνθρωποι που γκρινιάζουν και λένε τόσες φορές
Παρακάλεσα το Θεό, είπα στο Θεό, δεν μου έκανε, τίποτα δεν μου έκανε. Ναι, γιατί? Γιατί υπάρχει ένα εμπόδιο και αυτό είναι η αμαρτία σου. Φρόντισες να πας να εξομολογηθείς, να καθαρίσεις την ψυχή σου από τις αμαρτίες, από τα πάθη. Να διαλλαγείς, να συμφιλειωθείς, να καταλλαγείς με τον Θεό και με τον πλησίον. Πώς θέλεις να σε ακούσει ο Θεός αφού εσύ δεν τον ακούς? Να θυμάσαι πάντα τον Θεό σε κάθε περίσταση και θα σε θυμηθεί ο Θεός όταν πέσεις σε πειρασμούς. Ήτανε κάποτε ένας μοναχός, πήγαινε στο διακόνημά του και είχε πέσει πολύ βροχή, είχε φουσκώσει το ποτάμι, είχε πάρει τη γέφυρα και δεν μπορούσε να περάσει απέναντι. Και άρχισε να κάνει προσευχή για να μπορέσει να περάσει, να γίνει κάποιο μικρό θαύμα. Και όμως τίποτα δεν έγινε. Τέλος πάντων κάθισε εκεί λίγο απογοητευμένος και μετά από λίγο βλέπει έναν καλόγερο έτσι ατιμέλητο κάπως. Φτάνει και αυτός στον ποταμό, βλέπει που έχει φουσκώσει, δεν υπάρχει γεφύρι, κάνει το σταυρό του και περνάει. Και έμεινε έκθαμβος ο άλλος μοναχός και λέει, Θεέ μου, γιατί, λέει, εγώ τόσες ώρες σε παρακαλώ εδώ και δεν μου κάνεις ένα θάμα να περάσω. Και αυτός μόνο το σταυρό του έκανε και πέρασε. Ναι, λέει, αυτό συνέχεια με επικαλείται. Όλη του ημέρα και όλη του νύχτα είναι προσευχή για μένα. Εσύ τώρα με θυμήθηκες που ήταν το ποτάμι φουσκωμένο. Όλη την υπόλοιπη ώρα δεν με θυμάσαι, δεν με σκέφτεσαι. Γι' αυτό πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε τον Θεό και θα μας θυμηθεί και ο Θεός όταν πέσουμε σε πειρασμούς. Όταν νιώσεις μέσα σου τη χαρά του Αγίου Πνεύματος, λέει πάλι ο Αβάσης Ακοσύρος, οι στενοχώριες και οι θλίψεις αυτής της ζωής γίνονται γλυκύτερες και από το μέλι. Έτσι, ελαφραίνουν πάρα πολύ όταν ο άνθρωπος γίνει έτσι πνευματοφόρος, ενεργοποιήσει μέσα του τη Θεία Χάρη και θέλει τότε να πάσχει για τον Χριστό. Αλλά και αυτά που πάσχει, τα ακούσια, και αυτά τα δέχεται με χαρά, σαν να είναι μέλι και γλυκύτερο από το μέλι, αυτό που δέχεται. Να είσαι έτοιμος να δεχθείς, λέει πάλι ο Βασιάκα, κάθε περιφρόνηση και κάθε προσβολή και χλεβασμό και κατηγορία από όλους, ακόμη και από αυτούς που δεν θα το περίμενες. Να θεωρήσεις τον εαυτό σου πραγματικά άξιο να τα πάθει και να το δεχθείς όλα με ευγνωμοσύνη και χαρά. Βλέπετε τι λέει, κάθε προσβολή, κάθε περιφρόνηση και χλεβασμό και κατηγορία. Ακόμα και από αυτούς που δεν θα το περίμενες ποτέ. Και από τους πιο στενούς σου, θα λέγαμε, οικείους και φίλους. Και να υπομείνεις κάθε κόπο και θλίψη και κίνδυνο που έρχεται από τους δαίμονες, διότι έπραξες τα θελήματά τους με ευχαρίστηση. Και να υποφέρεις με γενναιότητα κάθε στέρηση των αναγκαίων και τα δυσάρεστα φυσικά φαινόμενα και τις πίκρες της ζωής. Να υπομείνεις έχοντας εμπιστοσύνη στο Θεό ακόμα και τη στέρηση της αναγκαίας τροφής σου, που σε λίγες ώρες θα γίνει κοπριά. Και όλα αυτά να τα δεχτείς με τη θέλησή σου, έχοντας την ελπίδα σου στο Θεό και μην περιμένοντας από κανέναν άλλο τη λύτρωση ή την παρηγοριά. Γιατί όποια βοήθεια εκ μέρους των ανθρώπων δίνεται ύστερα από φώτιση και καθοδήγηση του Θεού. Άφησε λοιπόν τη φροντίδα σου στο Θεό. Βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι κάνουν το πάνε για να έχουν ένα μέσο επικοινωνίας, ένα κινητό τηλέφωνο για παράδειγμα. Γιατί σου λέει, πού θα πας να ζητήσεις βοήθεια αν χρειαστείς κάτι. Μα η αληθινή βοήθεια θα έρθει από το Θεό. Και η αληθινή επικοινωνία είναι η προσευχή. Και μέσω της προσευχής ο Θεός θα φωτίσει και κάποιους ανθρώπους να έρθουν αν χρειαστεί να σε βοηθήσουν. Άφησε λοιπόν τη φροντίδα σου στο Θεό και σε όλες τις δυσκολίες σου κατάκρινε τον εαυτό σου, ότι εσύ ο ίδιος είσαι ο αίτιος για όλα. Διότι έφαγες από τον καρπό του απογορευμένου δέντρου και απέκτησες διάφορα πάθη. Δέξου τώρα με ευχαρίστηση τις πίκρες για να σε ταράξουν λιγάκι από την οθρότητά σου και ύστερα να γλυκαθείς με τη χάρη του Θεού. Όταν η ψυχή μεθύσει από τη χαρά της ελπίδας και της ευφροσύνης του Θεού,
Το σώμα γίνεται αναίσθητο στις θλίψεις, ακόμα και αν είναι ασθενικό. Αυτό ακριβώς είχαν ως βίωμα οι Άγιοι Μάρτυρες. Σαν να ήταν αναίσθητο το σώμα τους, όχι ότι δεν ήταν, δεν είχαν υποδοχής του πόνου, θα λέγαμε, και όλα αυτά που έχει κάθε ανθρώπινο σώμα. Όλα τα είχαν και λογικά πονούσαν, αλλά αυτός ο πόνος ήταν πάρα πολύ μικρός, γιατί υπερκαλύπτεται από αυτό το μεθύσιτο θεϊκό, από αυτή τη χαρά της ελπίδας και της ευφροσύνης του Θεού. Ενώ βαστάζει διπλό βάρος το ασθενικό ανθρώπινο σώμα, την ασθένεια και τη θλίψη δεν ατονεί όταν υπάρχει η Θεία Ευφροσύνη, αλλά απολαμβάνει τη χαρά του Θεού μαζί με την ψυχή και βοηθάει την ψυχή να χαρεί αν και το σώμα είναι ασθενικό. Αυτά συμβαίνουν όταν εισέλθει η ψυχή στη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό να φροντίσουμε γι' αυτό το ένα για το οποίο μίλησε ο Κύριος, να ζητάτε πρώτα τη Βασιλεία του Θεού και δεν είπε δεύτερο, και τη δικαιοσύνη είναι αυτό, και όλα τα άλλα, λέει, θα σας προστεθούν. Μικρή θλίψη που την υπομένει κανείς για χάρη του Θεού είναι καλύτερη μπροστά στο Θεό παρά μια μεγάλη εργασία που έγινε χωρίς ταλαιπωρία, διότι η λύπη που υποφέρεται προθήμως είναι απόδειξη της αγάπης. Έτσι, μια μικρή άσκηση καθημερινή στην οποία για χάρη του Χριστού υποβάλλουμε τον εαυτό μας έχει πολύ μεγάλη αξία και θα μας δώσει πολύ μεγάλη χάρη, παρά μια μεγάλη εργασία που φαντάζει πολύ στα μάτια των ανθρώπων, η οποία όμως γίνεται χωρίς ταλαιπωρία. Έτσι ο Θεός βλέπει όχι τόσο τι δίνουμε, αλλά τι μας μένει, έλεγε κάποιος. Όχι μόνο από χρήματα, αλλά και από σωματική δύναμη κλπ. Όταν γίνεται κάτι με θυσία, με κόπο, αυτό έχει μεγάλη αξία μπροστά στο Θεό. Μια μικρή θλίψη για χάρη του Χριστού είναι πολύ καλύτερη παρά μια μεγάλη εργασία που έγινε χωρίς θλίψη. Όσα σου συμβαίνουν, να τα δέχεσαι με υπομονή και να δέχεσαι τις δοκιμασίες χωρίς απελπισία, γνωρίζοντας ότι ο μισθός θα σου δοθεί από το Θεό. Ο Θεός επιτρέπει, σύμφωνα με το σχέδιό Του, λέει και ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, να δοκιμαστεί ο καθένας με διάφορες θλίψεις που μπορεί να τις σηκώσει για να φανερωθούν εκείνοι που τον αγαπούν. Δηλαδή η θλίψη είναι και μία εξέταση, θα λέγαμε, που κάνει ο Θεός στους ανθρώπους για να δει ποιοι τον αγαπούν. Βλέπετε, ας πούμε, ήρθε αυτή η ψευτοπανδημία και αυτός ο ψευτοϊός και φανερώθηκαν ποιοι είναι οι άνθρωποι που τον αγαπούν και ποιοι όχι. Κληρικοί και λαϊκοί. Ποιοι τον πιστεύουν και ποιοι πιστεύουν στη θεά επιστήμη και φοβισμένοι τρέχουν να υποταχθούν στα κελεύματά της. Ο πονηρός πειράζει και ταλαιπωρεί την ψυχή όχι όσο θέλει, αλλά όσο του επιτρέπει ο Θεός. Μην νομίζουμε ότι είναι ανεξέλεκτος ο πονηρός. Μας πειράζει και αυτός, αλλά κατά παραχώρηση Θεού. Ο Θεός παραχωρεί κάποιες θλίψεις και δοκιμασίες για να δει ποιοι τον αγαπούν. Όχι ότι δεν ξέρει βέβαια ο Θεός, αλλά για να προοδεύσουν οι ίδιοι πνευματικά και να φανερωθούν και μπροστά στους αγγέλους και μπροστά στους δαίμονες και μπροστά στους άλλους ανθρώπους οι πραγματικά δόκιμοι, οι πραγματικά άνθρωποι του Θεού. Και γιατί τώρα πέφτουμε σε αυτές τις ακούσιες θλίψεις, τις πολλές και βαριές πολλές φορές, λέει ο Άγιος Εφραίμος Σύρος, γιατί δεν υπομένουμε εκούσια μικρή θλίψη για τον Κύριο. Υπάρχει, θα λέγαμε, ένα ισοζύγιο. Οι εκούσιες και οι ακούσιες θλίψεις είναι σε ένα ισοζύγιο, σε μια ζυγαριά, στο μέτρο που κανείς δεν αναδέχεται τις εκούσιες θλίψεις, τις νηστείες, αγρυπνίες, τις μετάνοιες κλπ. Δεν κάνει σωστά το κανόνα του. Έρχεται μετά ο Θεός με τις ακούσιες θλίψεις για να μας συμπληρώσει το κανόνα μας και να καθαριστούμε και να σωθούμε. Στο μέτρο που κανείς ασκείται εκούσια και υποφέρει εκούσια, υπομένει εκούσια τον κόπο για τον Χριστό,
δεν του έρχονται αυτές οι ακούσιες θλίψεις. Όσο αποφεύγει τις ακούσιες, την νηστεία κλπ, τόσο του έρχονται οι ακούσιες. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν διάφορα τερτύπια για να πάρουν ευλογία από το πνευματικό, να μην νηστέψουν. Μπορεί να τα καταφέρουν δηλαδή, να πείσουν και το πνευματικό, αλλά οπωσδήποτε δεν θα γλιτώσουν τον κόπο. Θα έρθει από κάπου αλλού ο κόπος και ο πόνος. Θα έρθει από μια ασθένεια ενδεχομένως. Να μην είμαστε λοιπόν άνθρωποι έτσι μαρθακοί θα λέγαμε, και φίλοι αυτοί που φοβόμαστε τις ακούσεις θλίψεις για τον Θεό, ίσα ίσα να τις δεχόμαστε με χαρά. Όταν πάλι δεν έχουμε αυτές τις ακούσεις, να περιμένουμε τις ακούσεις. Και αυτές πάλι όταν έρχονται να τις υπομένεις, λέει ο Βάς Εφραίμ, ο Άγιος Εφραίμ, ως ακούσιες. Όταν υπομείνεις τις ακούσιες θλίψεις ως ακούσιες, δηλαδή σαν να τις είχες σχεδιάσει εσύ, τότε να γνωρίζεις ότι έφτασες σε πνευματική κατάσταση ενάρετου και ταπεινού ανθρώπου. Δεν έκανες ας πούμε σωστή νηστεία, μετά παθαίνεις μια ασθένεια, παραδείγματος χάρη σαχαρό διαβήτη, και σου λέει ο γιατρός, αυτό απαγορεύεται, το άλλο απαγορεύεται, το άλλο απαγορεύεται. Εσύ λοιπόν λες, μάλιστα, βεβαίως θα το κάνω. Ορίστε, ο Θεός μου έδωσε αυτό για να παιδαγωγηθώ. Δεν ήθελα να νηστέψω και τώρα νηστεύω αναγκαστικά. Λοιπόν, εγώ θα το κάνω εκούσιο. Πες ότι νήστευα. Θα ξεχρεώσω όλες τις νηστείες που δεν έχω κάνει μέχρι τώρα στη ζωή μου. Και αρχίζεις λοιπόν να κάνεις αυτή την εντολή του γιατρού, σαν να κάνεις την νηστεία σου και έτσι προχωράς πνευματικά πάλι. Εκείνος που θέλει να ευαρεστήσει τον Θεό και, και να γίνει κληρονόμος του, λέει πάλι ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, πρέπει, αφού αποκτήσει πριν από όλα τη μακροθυμία και την υπομονή, να υπομένει με γενναιότητα και ευχαρίστηση τις λήψεις και τις δυσκολίες που σου συναντά. Δηλαδή, σωματικές αρρώστιες και πόνους και ξεφτυλισμούς και προσβολές από τους ανθρώπους ή διάφορους αόρατους πολέμους που κινούν εναντίον της ψυχής τα πονηρά πνεύματα, θέλοντας να την οδηγήσουν σε χάφνωση και αμέλεια. Αυτό γίνεται με οικονομία του Θεού, που παραχωρεί να δοκιμαστεί ο καθένας μας με διάφορες θλίψεις για να φανούν εκείνοι που τον αγαπούν με όλη τους την ψυχή. Αν υπομένουμε, για να φανούν, αν υπομένουμε γενναιότητα και ευχαρίστηση όλα όσα προξενούνται από τον πονηρό και δεν απομακρύνονται από την ελπίδα και την εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Αλλά πάντα περιμένουν με πολύ πίστη και υπομονή να λυτρωθούν από τις δοκιμασίες με τη βοήθεια της χάριτος. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να γλιτώσουν από κάθε πειρασμό και να πετύχουν έτσι την εκπλήρωση της υποσχέσεως, αφού φάνηκαν και αυτοί άξιοι της Βασιλείας, με το να ακολουθήσουν τα ίχνη όλων των Αγίων κάθε εποχής και για να κοινωνεί όχι μόνο των παθημάτων τους, αλλά και τις δόξες τους. Έτσι όταν ο άνθρωπος κοινωνεί στα παθήματα του Χριστού, συσταυρώνεται με τον Χριστό, κοινωνεί και στη δόξα του Χριστού και στην Ανάσταση του Χριστού. Γιατί όμως μας φαίνονται βαριές και αβάσταχτες οι θλίψεις και δεν τις υπομένουμε? Και απαντάει ο Άγιος Εφραίμ, επειδή δεν έχουμε μπροστά μας το θάνατο που υπέστη ο Κύριος για μας. Δεν θυμόμαστε το σταυρικό θάνατο του Χριστού. Τι είναι αυτά που υπομένουμε εμείς και υποφέρουμε? Τίποτα μπροστά σε αυτά που υπέφερε ο Χριστός επάνω στο σταυρό. Γι' αυτό λοιπόν δεν τις υπομένουμε τις θλίψεις, γιατί δεν σκεφτόμαστε το σταυρό και ότι υπέστη ο Χριστός μας πάνω εκεί. Και δεν ποθεί ο νους μας να είναι προσιλωμένος σε αυτόν τον θάνατο, να βλέπουμε τον εσταυρωμένο Κύριο και το θάνατο του επάνω στο σταυρό. Τώρα, στην παρούσα ζωή υπάρχουν δύο θλίψεις. Η μία θλίψη είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού, ενώ η άλλη είναι σύμφωνη με το κοσμικό φρόνημα. Και δεν είναι δυνατόν να περάσει κανείς την παρούσα ζωή χωρίς να δοκιμάσει τη μία από αυτές τις θλίψεις. Τη θλίψη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού και τη θλίψη τη σύμφωνη με το κοσμικό φρόνημα. Και η θλίψη βέβαια του κόσμου είναι βαριά και χωρίς μισθό, ενώ η θλίψη σύμφωνη με το θέλημα του Θεού προσφέρει την ελπίδα της αιώνιας ζωής. Βλέπετε οι άνθρωποι που είναι μέσα στον κόσμο πόσο βασανίζονται, πόσο ταλαιπωρούνται,
πόσο υποφέρουν, πόσο άγχος έχουν, πόσο αγωνία. Μπορεί να έχουν χρήματα και σαρκικές απολαύσεις, αλλά χαρά στην ψυχή τους δεν έχουν, βασανίζονται. Αυτή είναι η βαριά θλίψη του κόσμου. Ενώ ο άνθρωπος του Θεού μπορεί να μην έχει πλούτη και ειδονές σαρκικές, γιατί δεν θέλει, αλλά έχει αυτή τη χαρά του Θεού. Έχει αυτή τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί υπομένει τις θλίψεις, τις σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Είτε μάχαιρα σταλεί, είτε αρρώστια, είτε πείνα, είτε θάνατος, ή κάτι άλλο από αυτά που θεωρούνται δυσάρεστα, όλα στέλνονται στη γη για σοφρονισμό και διόρθωση, λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, και για να συγκεντρώσουν οι άνθρωποι το νου τους στην ευσέβεια, διότι κάθε γενεά χρειάζεται την παιδαγωγία από την επίσκεψη του Κυρίου. Και τώρα, ας πούμε, περιμένουμε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Και αυτός σίγουρα θα έχει και πείνα, θα έχει και σφαγές, θα έχει και μεγάλες ταλαιπωρίες για όλους. Αλλά όλα αυτά πρέπει να ξέρουμε ότι στέλνονται από το Θεό που μας αγαπάει για να σοφρονιστούμε, για να διορθωθούμε. Τόσο πολύ έχει βρωμήσει πλέον η Ευρώπη που δεν πάει άλλο. Έχουν φτάσει να νομιμοποιήσουν και την παιδοφιλία και την ακτινοβασία και κάθε έσχος. Και θέλουν αυτά να τα φέρουν και στην πατρίδα μας, όπου φέρουν το δέλημα της ερημόσεως, την ομοφιλοφιλία. Ο Θεός ό,τι παραχωρήσει θα είναι σίγουρα για το καλό μας. Και εμείς πρέπει με ευγνωμοσύνη να δεχτούμε ό,τι παραχωρήσει η αγάπη του Θεού και με πολλή υπομονή. Χωρίς θλίψεις και πειρασμούς δεν μπορούμε να σωθούμε. Δεν μπορούμε να πάμε στον Παράδεισο. Ούτε την κόλαση, λέει, μπορεί να αποφύγει κανείς, λέει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ούτε να επιτύχει τη Βασιλεία και να απολαύσει τα αιώνια αγαθά χωρίς θλίψεις και πειρασμούς. Και ο Χριστός, λέει ωραία ο Άγιος Πορφύριος, στους μακαρισμούς τη θλίψη μακάρισε και όχι τη χαρά. Είπε μακάρι οι πενθούντες. Από την υπομονή στις θλίψεις διακρίνονται όσοι αγαπούν τον Θεό. Και πάλι είπε μακάρι οι διδιωγμένοι, μακάρι οι πενθούντες, μακάρι οι διδιωγμένοι είναι και δικαιοσύνης. Μακάρι είναι αυτοί που είναι διωγμένοι, γιατί είναι ενάρετοι. Δική τους, λένε, η Βασιλεία των Ουρανών. Και μακάρι είστε, λέει, όταν σας ονειδήσουν και σας διώξουν και σας θλίψουν με οποιοδήποτε τρόπο και σας αδικήσουν με οποιοδήποτε τρόπο και σας βγάλουν ως πονηρό το όνομα σας, σας βγάλουν κακό όνομα, σας συκοφαντήσουν επειδή είστε δικοί μου. Ας δούμε και από τον Άγιο Παΐσιο μερικά που έχει για το θέμα αυτό των θλίψεων. Άνθρωπος, λέει ο Άγιος Παΐσιος, που δεν περνάει δοκιμασίες, που δεν θέλει να πονάει, να ταλαιπωρείται, που δεν θέλει να το στενοχωρούν ή να του κάνουν μια παρατήρηση, αλλά θέλει να καλοπερνάει, είναι εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή, δεν ξέρει τι του γίνεται, θα λέγαμε, δεν ξέρει που ζει. Δεν ξέρει ότι αυτό είναι στοιχείο της ζωής του ανθρώπου, αναπόφευκτο. Αυτά που λένε περί ανθόσπαρτου βίου είναι μύθος. Όλη η ζωή του ανθρώπου εδώ στη γη είναι συνυφασμένη με τον πόνο, με τον κόπο, με τα δάκρυα, με τις ταλαιπωρίες, με τις αναστατώσεις. «Διήλθω με διαπυρός και ύδατος και εξήγαγε σε εμάς της αναψυχήν», λέει ο Ψαλμωδός. Είναι αδύνατον να μην περάσουμε από πυρ και ύδωρο, έτσι, διαπυρός και ύδατος μέσα από ταλαιπωρίες. Αλλά υπάρχει και ο λυτρωτής, εξήγαγε σε εμάς εις αναψυχήν, εσύ μας έβγαλες στην αναψυχή, στην ανάπαυση, εσύ Κύριε. Βλέπεις, λέει ο Άγιος Παΐσιος, και η Παναγία μας πόνεσε και οι Άγιοι μας πόνεσαν, γι' αυτό και εμείς πρέπει να πονέσουμε, μια που τον ίδιο δρόμο ακολουθούμε. Με τη διαφορά ότι εμείς, όταν έχουμε λίγη ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή, ξοφλούμε λογαριασμούς και σωζόμαστε. Αλλά και ο Χριστός με πόνο ήρθε στη γη. Κατέβηκε από τον ουρανό, σαρκώθηκε, ταλαιπωρήθηκε, σταυρώθηκε. Και τώρα ο χριστιανός
την επίσκεψη του Χριστού, έτσι την καταλαβαίνουμε, με τον πόνο. Όταν επισκέπτεται ο πόνος τον άνθρωπο, τότε του κάνει επίσκεψη ο Χριστός. Βλέπετε, γι' αυτό δεν πρέπει να αντιδρούμε, να γογγίζουμε, να γκρινιάζουμε. Είναι σαν να έρχεται ο Χριστός στο σπίτι σου να σου κάνει επίσκεψη. Και εσύ τώρα του λες, γιατί ήρθες τώρα, δεν σε ήθελα. Φύγε, δεν σε θέλω. Είναι φοβερό. Ενώ όταν δεν περνάει ο άνθρωπος καμιά δοκιμασία, λέει ο Άγιος Παΐσιος, είναι σε μια εγκατάλειψη του Θεού. Ούτε εξοφλάει, ούτε αποταμιεύει. Όταν ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, με τη θλίψη, με τις δοκιμασίες, εξοφλάει. Αν είναι δίκαιος, αποταμιεύει. Δηλαδή, αυξάνεται η δόξα του στη Βασιλεία του Θεού. Μιλάω βέβαια για έναν ο οποίος δεν θέλει την κακοπάθεια για την αγάπη του Χριστού. Δεν θέλει να κακοπαθήσει. Αυτός ο άνθρωπος στερείται της πρόοδου της πνευματικής και ούτε ξοφλάει αμαρτίας, ούτε αποταμιεύει. Σου λέει, έχω την υγεία μου, έχω την όρεξή μου, τρώω, περνάω μια χαρά, ήσυχα. Και δεν λέει ένα δόξα σε Θεός. Τουλάχιστον, αν αναγνωρίζει όλες αυτές τις ευλογίες του Θεού, κάπως τακτοποιείται η υπόθεση. Δεν μου αξίζουν αυτά να πει, αλλά επειδή είμαι αδύνατος, γι' αυτό ο Θεός με οικονομάει. Αυτό είναι καλός λογισμός. Όταν σου πηγαίνουν όλα καλά, πες, Θεέ μου, δεν μου αξίζουν αυτά. Αλλά για να γίνω καλός, μου τα δίνεις. Στο βίο του Αγίου Αμβροσίου, που γιορτάζει 7 Δεκεμβρίου, αναφέρεται ότι κάποτε ο Άγιος φιλοξενήθηκε με τη συνοδεία του στο σπίτι κάποιου πλούσιου. Βλέποντας ο Άγιος τα αμύθιτα πλούτη του, τον ρώτησε αν είχε καμιά φορά να δοκιμάσει κάποια θλίψη. «Όχι ποτέ», το απάντησε εκείνος. «Τα πλούτη μου συνέχεια αυξάνονται. Τα κτήματά μου εφορούν, ούτε πόνο έχω, ούτε αρρώστια είδα ποτέ». Τότε ο Άγιος δάκρυσε και είπε στη συνοδεία του, «Ετοιμάστε τα αμάξια να φύγουμε γρήγορα από εδώ, γιατί αυτόν δεν τον επισκέφθηκε ο Θεός». Και μόλις βγήκα στον δρόμο, το σπίτι του πλουσίου μπούλιαξε. Η καλοπέραση που είχε ήταν εγκατάλειψη Θεού. Έτσι είναι περιστατικό από το βίο του Αγίου Αμβροσίου, επισκόπου Μελετίου Λάνων. Ο Θεός μας επισκέφτεται μέσω των θλίψεων. Αν δεν έχει θλίψεις, και μάλιστα για πολύ καιρό, σημαίνει ότι σε έχει καταλήψει ο Θεός. Όταν αγαπά ο Κύριος, παιδεύει. Αυτό που αγαπάει ο Κύριος, τον παιδαγωγεί. Γέροντα, γιατί ο κόσμος υποφέρει σήμερα τόσο πολύ? Και απαντάει ο Άγιος, από την αγάπη του Θεού. Είσαι πολύ χαριτωμένο. Επειδή ο Θεός αγαπάει τους ανθρώπους, γι' αυτό τους επισκέπτεται. Αλλά είπαμε, ο Θεός μας επισκέπτεται μέσω των θλίψεων, γιατί αυτό μας χρειάζεται. Αν μας δώσει χαρά έτσι άπλετη και άνεση άπλετη, το μόνο που θα γίνει θα είναι να τον εγκαταλείψουμε τελείως. Ενώ μέσω των θλίψεων τον πλησιάζουμε. Υποφέρει λοιπόν, λέει ο Άγιος Παΐσιος χαρατημένα, υποφέρει ο κόσμος από την αγάπη του Θεού. Εσύ σαν μοναχή σηκώνεσαι το πρωί, κάνεις τον κανόνα σου, κάνεις κομποσκήνια, μετάνοιες κλπ. Για τους κοσμικούς οι δυσκολίες που περνούν είναι ο κανόνας τους. Οπότε εξαγνίζονται με αυτές. Τους κάνουν μεγαλύτερο καλό από την κοσμική καλοπέραση, η οποία δεν τους βοηθάει. Ούτε να πλησιάσουν στο Θεό, ούτε να αποταμιεύσουν μισθό ουράνιο. Γι' αυτό πρέπει να τις δέχονται ως δώρα από το Θεό τις διάφορες θλίψεις. Βέβαια, λέει, οι κοσμικοί άνθρωποι εξαγνίζονται μέσω των θλίψεων. Ο καλόγερος κάνει την καλογερική του, κάνει τους κανόνες του και αυτό είναι μια θλίψη, αλλά είναι εκούσια θλίψη. Και επειδή κάνει αυτές τις εκούσιες θλίψεις που χρειάζονται για τη σωτηρία του, ο Θεός δεν του δίνει συνήθως ακούσιες ή του δίνει πολύ μικρές. Στους ανθρώπους που είναι όμως στον κόσμο, επειδή δεν κάνουν τον κανόνα τους, δεν κάνουν έτσι κάτι πνευματικό όπως θα έπρεπε, θα λέγαμε, συνήθως, γι' αυτό παραχωρεί ο Θεός τις δοκιμασίες, που πρέπει να τις δέχονται ως δώρα από το Θεό.
Ο καλός Θεός με τις δοκιμασίες παιδαγωγεί σαν καλός πατέρας τα παιδιά του από αγάπη, από θεία καλοσύνη και όχι από κακότητα, ούτε από κοσμική, νομική δικαιοσύνη, γιατί θέλει να επιστρέψουν, γιατί θέλει όλοι να επιστρέψουν κοντά του. Έτσι δεν είναι αυτό που λένε στη Δύση, στην αίρεση ο Θεός, ας πούμε, ένας δικαστής που έχει προσβληθεί και χρειάζεται και ένα ξυλαστήριο θύμα για να ηρεμήσει, θα λέγαμε, γιατί οι άνθρωποι έχουν παραβεί τον νόμο του. Είναι το πνεύμα της Δύσης, το δικανικό, το νομικίστικο. Ο Θεός έχει αγάπη και από αγάπη μας δίνει τις διάφορες θλίψεις, όχι για να μας τιμωρήσει, ούτε για να ηρεμήσει ο ίδιος, θα λέγαμε, όπως έλεγαν στη Δύση, αλλά για να ταπεινωθούμε εμείς και να δεχθούμε τη χάρη και να επιστρέψουμε κοντά Του. Επειδή θέλει να σώσει τα πλάσματά Του και να κληρονομήσει την ουράνια βασιλεία Του, επιτρέπει τις δοκιμασίες, λέει ο Άγιος Παΐσιος, για να παλέψει ο άνθρωπος, να αγωνιστεί και να δώσει εξετάσεις στην υπομονή, στους πόνους, ώστε να μην μπορεί να του πει ο διάβολος πώς τον ανταμείβεις αυτόν ή πώς τον σώζεις, αφού δεν κοπιέσαι. Το Θεό δεν τον ενδιαφέρει αυτή η ζωή, αλλά η άλλη. Πρώτα μας φροντίζει για την άλλη ζωή και ύστερα για αυτήν. Γι' αυτό και πριν μας κάνει καλά σωματικά, θέλει να μας κάνει καλά πνευματικά, με τη μετάνοια, με την εξομολόγηση. Και πάρα πολλές ασθένειες θα θεραπεύονταν αν οι ασθενείς πήγαιναν να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν μετά. Γιατί όμως, γέροντα, ο Θεός σε μερικούς ανθρώπους δίνει πολλές δοκιμασίες, ενώ σε άλλους δεν δίνει? Τι λέει η Αγιαγραφή? «Ον αγαπά, Κύριος παιδεύει». Ένας πατέρας έχει λόγου χάρη 8 παιδιά. Τα 5 μένουν στο σπίτι, κοντά στον πατέρα τους, και τα 3 φεύγουν μακριά του και δεν το σκέφτονται. Σε αυτά που μένουν κοντά του, αν κάνουν καμιά αταξία, τους τραβάει το αυτή, τους δίνει κανένα σκαμπυλάκι. Ή αν είναι φρόνημα, τα χαϊδεύει, τους δίνει και καμιά σοκολάτα. Ενώ αυτά που είναι μακριά, ούτε χάδι, ούτε σκαμπύλι έχουν. Ούτε, ας πούμε, έπαινο, ούτε επιτίμηση. Έτσι κάνει και ο Θεός. Τους ανθρώπους που είναι κοντά του και εκείνους που έχουν καλή διάθεση, αν σφάλουν λίγο, τους δίνει ένα σκαμπυλάκι και εξοφλούν. Ή αν τους δώσει περισσότερα σκαμπύλια, αποταμιεύουν. Σε εκείνους πάλι που είναι μακριά του, δίνει χρόνια για να μετανοήσει. Γι' αυτό βλέπουμε άνθρωποι έτσι κοσμικοί, να τους πηγαίνουν όλα καλά κατά το κοινώς λεγόμενο, καλά κοσμικά. Δηλαδή να ζουν πολλά χρόνια, να μην αρρωσταίνουν, να έχουν πλούτη, να πηγαίνουν καλά κοσμικά πάντα τα παιδιά τους. Αλλά αυτό είναι να τους κλέσει. Έτσι, αυτό είναι εγκατάλειψη Θεού. Το να μην έχει ο άνθρωπος καμία θλίψη, όπως ακούσαμε προηγουμένως και στο βίο του Αγίου Αμβροσίου. Είναι τα απομακρυσμένα από τον πατέρα παιδιά του Θεού. Οπότε δεν έχουν ούτε σκαμπυλάκι, ούτε χάδι. Τους δίνει μόνο ο Θεός χρόνια για να μετανοήσουν και να γυρίσουν κοντά στον Πατέρα. Γι' αυτό βλέπουμε, λέει ο Άγιος Παΐσιος, κοσμικούς ανθρώπους να κάνουν σοβαρές αμαρτίες. Και παρόλα αυτά να έχουν άφθονα υλικά αγαθά και να ζουν πολλά χρόνια χωρίς να παίρνουν δοκιμασίες. Αυτό γίνεται κατ' οικονομία Θεού για να μετανοήσουν. Αν δεν μετανοήσουν, θα είναι αναπολόγητοι στην άλλη ζωή. Όπως έλεγε ο Ιεροσύστομος, τους ξεχρεώνει ο Θεός ό,τι καλό έχουν, γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι τελείως κακός, έχει και λίγο καλό. Τους το ξεχρεώνει ο Θεός εδώ και τους μένει, εάν δεν μετανοήσουν, τους μένει μόνο το κακό, που σημαίνει αιώνια κόλαση. Ας έχουμε λοιπόν υπόψη μας όλα αυτά και ας δεχόμαστε με χαρά και με δοξολογία κάθε δοκιμασία, που είναι, όπως είπαμε, επίσκεψη Θεού, έτσι ώστε να αξιωθούμε και τις βασιλείες του Θεού. Το δε θεωμοδόξα πάντοτε ημί και ημί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.